πριν 15 μέρες αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την παρελαμβή των πλόκων. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την συγκέντρωση εδώ στην Βέρεια. Πιο πολύ για τον λόγο ότι και είπαμε Βέρεια, Πέλα, αλλά αποφασίσαμε να το κάνουμε εδώ. Το πρόβλημα γνωρίζετε όλοι ότι είναι το ροδάκινο. Σίγουρα όλα τα προϊόντα είναι σε προβληματική κατάσταση φέτος. Αλλά το πιο κύριο για εμάς εδώ στην Μαθία και στην Πέλα είναι το ροδάκινο. Βλέπετε ότι ξεκινήσαμε από την αρχή της σεζόν με ζημιές, χαλαζοπτώσεις, βροχοπτώσεις. Με το πόλεμο της Ουκρανίας να μας χτυπάει πολύ δυνατά, δεν φταίμε εμείς που έγινε ο πόλεμος της Ουκρανίας και να έχουμε αυτές όλες τις επιπτώσεις σε αγροφόρια, σε πετρέλαιο, στα λιπάσματα, τα γνωρίζετε. Όλη η σεζόν ήταν δραματική για εμάς τους αγρότες, με τις τιμές να είναι κάτω από το κόστος. Βλέποντας όλη αυτή την περίοδο που ήταν χάλια η κατάσταση, βλέπουμε ότι αποκλείεται να μπορέσουμε να βγάλουμε την καινούργια τη σεζόν και ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος για εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους αγροτικούς συλλόγους που ήρθαν από Λάρισα. Θα διαβάσει τώρα ο Θοδωρής εδώ ποιοι συμμετέχουν. Είμαστε αποφασισμένοι για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε να βγούμε σε κινητοποιήσεις. Δηλαδή ο στόχος είναι αυτός. Η αλήθεια, συνάδελφοι αγρότες, είναι ότι εάν δεν κινητοποιηθούμε, εάν δεν πιέσουμε, δεν θα πάρουμε τίποτα. Δηλαδή θα καθόμαστε στα καφενεία, θα σχολιάζουμε ένας με τον άλλον, θα λέμε θα πάρουμε. Το χειρότερο είναι αυτό που ακούμε συνέχεια, γιατί έχουμε επαφές με κόσμο, ότι λένε ότι άμα ρε θα γίνουν εκλογές, θα πάρουμε λεφτά. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για εμάς τους αγρότες. Και θα καθόμαστε και θα αναπαυόμαστε και θα λέμε άμα ρε θα πάρουμε. Εμείς από την εμπειρία που έχουμε και όσες φορές βγήκαμε σε κινητοποίηση στον δρόμο, εμείς σαν η Μαθία στο κόμμα της Κουλούρας και στην Άουσα, πάντα κάτι παίρναμε.